Στη λύση της φιλοξενίας των 180 μαθητών του ΓΕΛ Κισάμου στο δεύτερο γυμνάσιο και των 168 μαθητών του ΕΠΑΛ Κισάμου στο πρώτο γυμνάσιο Καστελίου, κατέληξαν γονείς, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής μαζί με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Το σχολείο του σήμερα παρέμεινε κλειστό, καθώς η έκθεση των μηχανικών των κτηριακών υποδομών ΑΕ το έκρινε ακατάλληλο μετά τον τελευταίο σεισμό των 6 Ρίχτερ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως ότι βρήκαμε τη δυνατότητα να συνεννοηθούμε, να διαχειριστούμε μια κρίση η οποία προέκυψε εντελώς ξαφνικά. Όλοι κάναμε βήματα πίσω, όλοι κάνανε βήματα πίσω. Αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό έγινε και είμαστε στην φάση τώρα που μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάνε τα μαθήματα κανονικά. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας στις επόμενες μέρες. Τα δύο λύκεια για όσο διάστημα φιλοξενούνται στα κτίρια των γυμνασίων θα λειτουργούν σε απογευματινή βάρδια, γεγονός που ανατρέπει το πρόγραμμα μαθητών και εκπαιδευτικών. Πλην όμως δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Πρέπει να μπούμε σε αυτό το κλίμα του προγράμματος. Θα ζοριστούμε διότι είχαμε συνηθίσει την πρωινή μας βάση, μετά έχουμε τις δραστηριότητές μας και τώρα αυτά όλα θα αναβληθούν. Ελπίζουμε να είναι η λύση αυτή προσωρινή ή απογευματινή. Μεγαλύτερη ταλαιπωρία πάντως περιμένει τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Κισάμου, οι οποίοι την πρωινή βάρδια θα φιλοξενούνται στη σχολή του Ταυρονίτη για τα απαραίτητα εργαστήρια και το απόγευμα θα επιστρέφουν στο Καστέλι για τα θεωρητικά μαθήματα. Σαφώς και θα είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνουμε κάποιες θυσίες για να κατασκευαστεί ένα καλό και λύκειο. Με δεδομένο ότι οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Κισάμου θα διαρκέσουν έως και 3 χρόνια, η λύση που εξετάζεται να εφαρμοστεί μετά τις γιορτές είναι αυτή της τοποθέτησης containers. Στο μεταξύ, την πρόθεσή της να διαθέσει κτίρια και οικόπεδα ιδιοκτησίας της εξέφρασε η Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση η οποία επηρεάζει αρνητικά γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς. Οι αποφάσεις για την τύχη του σχολείου θα ληφθούν αύριο σε σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το λύσουμε σαν Δήμος. Είναι μεγαλύτερο από τη δυνάμη μας. Έχουμε πρωτοκλασσάτους βουλευτές και υπουργούς από τα Χανιά. Έχουμε τον Πρωθυπουργό που τις 28 Οκτώβρη δήλωσε ότι αγαπά την Κίσαμο. Ευκαιρία να τα αποδείξει με διαδικασίες fast track ότι μπορεί να φτιάξει το σχολείο. Να μην γίνει μόνο επιδιόρθωση, αλλά να γίνει μια σύγχρονη σχολική στέγη, να γίνει σε άμεσο χρονικό διάστημα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που εξυπηρετούσε, γιατί αυτές οι ανάγκες δεν υποκαθίστανται ούτε με προσωρινές λύσεις, ούτε σε άλλα σχολεία βέβαια. Η έκθεση των μηχανικών των κτηριακών υποδομών ΑΕ μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ για το σχολικό συγκρότημα του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Κισάμου είναι αποκαλυπτική. Σε 4 από τα 7 κτίρια διαπιστώθηκαν βαριές και εκτεταμένες βλάβες και κρίθηκαν ως ακατάλληλα. Έγκαιρα οι μαθητές είχαν προειδοποίηση για τον κίνδυνο επέκτασης των στατικών προβλημάτων του κτηρίου, προχωρώντας μάλιστα σε κατάληψη τον περασμένο Οκτώβριο.